στην κουβέντα μας, κυρίες και κύριοι, τα ανοιχτά εργασιακά μέτωπα θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε σήμερα. Είδαμε φυσικά τους γιατρούς, είναι κάτι που δεν κλείνει. Έχουμε από την άλλη την εκπαίδευση που είναι και εκείνο πολύ μεγάλο και συνεχώς αναζωπυρώνεται. Είδαμε στην αρχή της εκπομπής ξανά μανά τα ίδια με τα λεωφορεία. Παρ' όλα αυτά είχαμε δει και άλλες ομάδες στην πορεία του χρόνου να βάζουν κάτω αιτήματα και να προειδοποιούν με μέτρα. Σήμερα τους δίνουμε φωνή, τους δίνουμε τον λόγο να μας εξηγήσουν το γιατί. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου, εκ μέρους των Λίμεν Εργατών και της ΔΕΟΚ. Καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Ο κύριος Μιχάλης Παπανικολάου από την ΠΕΟ για το θέμα των οικοδόμων. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Μίλτος Μιλτιάδου, το φιλοξενήσαμε ξανά για τα θέματα των ξενοδόχων υπαλλήλων, εκ μέρους της ΣΕΚ. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Άστε καλά, καλή χρονιά. Θα βάλουμε όλα κάτω να μας πείτε κι εσείς τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτή η εργατική αναταραχή, ενώ από τη μια ακούμε ότι πάμε καλά, μειώνεται και η ανεργία. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες εργαζομένων? Κύριε Κωνσταντίνο, αρχίζω από εσάς που ήταν έτσι και το πιο πρόσφατο. Πείτε μας, ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι λιμενεργάτες, γιατί διαμαρτύρεστε? Ζητήσαμε, έχουμε το θέμα της ανανέωσης της συλλογικής μας σύμβασης. Είναι σε εκκρεμότητα εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε κάποια αιτήματα για παραβιάσεις που γίνονται επί της συμβάσεως. Και ζητήσαμε επίσης και την εργασία που δικαιούμαστε στο μόλο, που όπως ορίζει η νομοθεσία, με βάση την πρώτη παράγραφο. Και άρα, ακόμα είμαστε σε διαβουλεύσεις. Συλλογικές συμβάσεις και μόλος. Συλλογικές συμβάσεις, μόλος, παραβιάσεις και αυξήσεις που είναι παγωποιημένες εδώ και λίγα χρόνια. Οι αυξήσεις πάνε στο κεφάλαιο συλλογικές συμβάσεις ή συλλογικές συμβάσεις είναι ανύπαρκτες? Μαζί είναι. Υπάρχουν ήδη και δεν εφαρμόζονται? Όχι, ναι, υπάρχει, δεν εφαρμόζεται και είναι και ανυπόγραφη η νέα ανανέωση της συλλογικής συμβάσης από το τέλος του 2017. Άρα τελείωσαν και δεν ανανεώθηκαν εδώ και ένα χρόνο. Ναι, ναι. Μόλος, τι σημαίνει, γιατί εμείς ακούμε δεν ξέρουμε. Μόλος είναι το κρυβίδωμα κατά μήκος της θάλασσας που δεν είναι το πλοίο, εκεί που κατεβαίνει το εμπόρευμα. Όταν εργαζόμαστε πάνω στο μόλο, με βάση την νομοθεσία, είναι ένα από τα καθήκοντα μας ότι οι εργασίες εκτελούνται επί του μόλου, να τις εκτελεί ο λιμενεργάτης. Μάλιστα. Και ποιος τις εκτελεί σήμερα? Ο λιμενεργάτης τις εκτελεί, αλλά υπήρχε μια συμφωνία για το ξυγοτσάρισμα των φορτίων. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ αχθοφόρων και λιμενεργατών. Ήταν δύο μέλη που υπόκεινταν στον νόμο των λιμενεργατών. Προστατεύονταν και δύο από τον νόμο των λιμενεργατών. Είχαν μια συμφωνία ανάτυπη μεταξύ τους και το δούλευαν 50-50. Λοιπόν, με την εξαγορά των αχθοφόρων από την αρχή λιμένων λίγο πριν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, έφυγαν οι αχθοφόροι και το κεφάλαιο αχθοφόρος από τον περιλιμενεργατών νόμο διαγράφηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθαμε εμείς τότε ως λιμενεργάτες και είπαμε να καλύψουμε εμείς το άλλο μέρος, ναι, το κενό που μας ορίζει η νομοθεσία, διότι η νομοθεσία στην πρώτη παραγράφο λέει λιμενεργάτης είναι υπεύθυνος για τη φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των φορτίων. Από τη στιγμή που το κεφάλαιο αχθοφόρος αποσύρθηκε από την νομοθεσία, πλέον το δικαιούμαστε εμείς, ασχέτως με ποια συμφωνία μπορεί να έγινε στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Πάνω απ' όλα μετρά ο νόμος. Και τι σας είπα, εσείς γιατί το θέλετε, είναι έξτρα εισόδημα για σας? Είναι εργασία δική μας, ναι, θα την κάνουμε μετά πληρωμής. Και τι σας είπαν εδώ, γιατί υπάρχει θέμα? Έβαλε η συντεχνία παλιά που υπάγουν, παλιά ήμουν σε άλλη συντεχνία, έβαλε θέμα κάτω στο Γενικό Εισαγγελέα για να πάρουμε μια γνωμάτευση την οποία μέχρι στιγμής δεν την πήραμε. Νομίζω δεν την απαιτήσαμε εμείς. Δεν κολλά όμως το θέμα. Δεν χρειάζεται. δεν ξέρω. Άρα δεν μπορώ να τοποθετήσω. Σήμερα τι συμβαίνει εκεί στο μόλο που σας ενοχλεί εσάς? Εκτελούνται εργασίες από ανθρώπους που δεν είναι... Που δεν είναι εγγεγραμμένοι λιμενεργάτες. Από ποιους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Άνθρωποι των υπαλλήλων των εταιριών. Που ιδιωτικοποιήθηκε το λιμάνι, που αναλάβαν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Οι συλλογικές συμβάσεις που δεν υπογράφονται πάλι από αυτές τις εταιρείες πρέπει να υπογραφούν? Από τη συντεχνία. Πρέπει να κυρωθεί από τον εργοδότη, τους λιμενεργάτες και το Υπουργείο. Ναι. Ποιος δεν υπογράφει? Από το τέλος του 2017 της συλλογής. Υπάρχουν διαβουλεύσεις οι οποίες δεν καταλήγουν. Υπάρχει μεγάλη διάσταση. Ποιος είναι αυτός που πρέπει να υπογράψει, το Υπουργείο για σας? Ο εργοδότης σας είναι το Υπουργείο ή είναι εταιρείες? Ο εργοδότης μαζί μας, μαζί με τις συντεχνίες μας. Και να επικυρωθεί από το Λιμενικό Συμβούλιο που αποτελείται και από το Υπουργείο.
Ο εργοδότης σας όμως είναι το Υπουργείο, όχι οι εταιρείες που ανέλαβαν τις υπηρεσίες στο λιμάνι. Όχι το Υπουργείο, είμαστε κυβερνητικοί, το Σύνδεσμο Ναυτικού Πρακτόρου. Μα ο Σύνδεσμος δεν το υπογράφει, δεν υπογράφει τις συλλογές συμβάσεις. Αφού δεν καταλήξαμε, δηλαδή όχι, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο ότι δεν υπογράφει, υπάρχουν και διαβουλεύσεις για θέματα. Για τα θέματα που θα μπουν μέσα στη σύμβαση. Ωραία. Άρα, έχουμε το θέμα με τις εργασίες στο Μόλο που γίνεται το μπέρδεμα με τις εταιρείες, με τις συλλογές συμβάσεις που όλο συζητάμε και δεν καταλήγουμε. Και είπατε, υπάρχουν και κάποιες άλλες παραβιάσεις. Φέρτε μας το πιο σημαντικό στοιχείο από εδώ. Ποιο είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα παραβιάσεων? Από ό,τι μας ενημέρωσε η συντεχνία σε κάποια συνέντευξη που είχαμε, κάποια πλοία εργάστηκαν με ανθρώπους που δεν ήταν εγγεγραμμένοι λιμένοι εργάτες. Κοιτάξτε, δεν ήμουν παρόν να το δω εγώ ίδιος, αλλά από τη στιγμή που αναφέρθηκε στη συνεδρία της συντεχνίας, θα το θεωρήσω ότι γίνεται. Ωραία. Πάμε να πάρουμε ένα προσχόλιο από τον κύριο Παπα-Νικολάου για τα θέματα των οικοδόμων. Κύριε Κιμήτρη, όπως γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι στην οικοδομική βιομηχανία είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους του τόπου. Είναι μια πολύ επίπονη δουλειά, σε πολύ αντίξωες συνθήκες, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Σκεφτείτε τώρα η ώρα 7 το πρωί να δένει σίδερα ή να κάνεις σκαλούπια ή να χτίζεις ή να σουβατίζεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη εργασία. Και έχουμε εμείς μία συλλογική σύμβαση. Που η συλλογική σύμβαση είναι παραχωρήσεις για να γίνει μια συλλογική σύμβαση, η εργατική πλευρά κάνει τεράστιες παραχωρήσεις. Δηλαδή, δεν λέμε εμείς στους εργολάβους, ξέρετε, κάναμε το αποτέλεσμα σήμερα, πρέπει να μοιράσουμε. Παίρνουμε ένα μισθό, τα ωφελήματα μας και πηγαίνουμε σπίτι μας. Σημειώστε ότι αν πηγαίνουμε σπίτι μας, γιατί πολλοί συναδελφοί, λόγω των συνθήκων, κινδυνεύουν καθημερινά. Θυμάστε πρόσφατα στη Λεμεσό. Εκτύπησε ο συνάδελφος, έπεσε από τον ένα όροφο στον άλλον και δεν μπορούσαν να τον κατεβάσουν κάτω. Ξέρετε γιατί? Στους πύργους, λέτε εσείς. Ναι, γιατί βέβαια. Δεν είχε μπει εξωτερικός ανελκυστήρας για να πάρει. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν έβαλαν ανελκυστήρα. Το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Τράγκολα εδώ. Και ούτε έχουν βάλει ακόμα, γιατί κοστίζει. Δηλαδή το κέρδος πάνω που τις ζωές των ανθρώπων. Ανεξάρτητα τούτου, κάνουμε μία συμφωνία. Τι απαιτούμε εμείς? Τα αυτονόητα. Εδώ και χρόνια είχαμε μπει σε μια διαδικασία με την Ομοσπονδία Εργολάβων για να βρούμε τρόπους η συλλογική σύμβαση, τα 5 βασικά άρθρα, ωράριο, μισθοδοσία, το φιλοδόρημα, οι αργίες και το Ταμείο Προνοίας, να έχουν μια παραπάνω δυνατότητα να εφαρμόζονται με να γίνει ένα ειδικό νομοσχέδιο περί τούτου. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο που να λέει ότι τούντα 5 βασικά άρθρα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους. Ήταν έτοιμα και των εργαζομένων, ήταν έτοιμα και των εργοδοτών, διότι μία μερίδα από τούτους έλεγε την ώρα που βάζαμε εμείς κάποια αιτήματα, μα καλά είναι να εφαρμόζει μόνο ο Κιμήτρης. Οι άλλοι γιατί είναι εφαρμόζουν. Και παίζαμε μας το και το παιχνίδι. Και επιστήκαν να μπούμε σε μία συζήτηση για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Στην τη διαδικασία η εργατική πλευρά έκαμε και τεράστιες παραχωρήσεις, διότι είναι από το 2008. Άρα τώρα πού βρισκόμαστε? Που συζητούμε αυτό το ζήτημα. Συζητάμε για να μπουν κάποιες βασικές αρχές μέσα στη συλλογική σύμβαση. Τι έχουμε καταφέρει? Εφτάσαμε πέρσι στο αποτέλεσμα και συμφωνήσαμε τον το προσχέδιο νόμου με την Ομοσπονδία Εργολάβων και τη νέα συλλογική σύμβαση που θα λειτουργούσε η νέα συλλογική σύμβαση. Εάν τούτο προσχέδιο εμπίνε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ψηφίζεται. Ήταν μια προϋπόθεση, γιατί εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη Βουλή τι θα γίνει. Πρέπει να γίνει νόμος. Δυστυχώς, ενώ η εργατική πλευρά αυτήν τη συμφωνία την επήραμε στις διαδικασίες μας και την επεράσαμε, η εργοδοτική πλευρά την επήρε στις διαδικασίες και ήρθε με αρνητική απάντηση. Και ήρθε με αρνητική απάντηση να μας πει, ξέρετε ρε παιδιά, τον είδαμε, θέλουμε να το αλλάξουμε, ή τον την παράγραφο. Το απορρίπτουν σαν φιλοσοφία. Τι σημαίνει το πράγμα? Σημαίνει ότι οι εργολάβοι, οι εργοδότες, θέλουν να έχουν μία συλλογική σύμβαση, η οποία να αποτελεί απλά έναν θεωρητικό έγγραφο, γιατί σήμερα από τον ανώτερο ή στην ιεραρχία τους, και το λέω με κάθε έννοια των λέξεων, μέχρι τον τελευταίο δεν εφαρμόζει κανένας, μα κανένας, απόλυτα τη συλλογική σύμβαση.
άλλοι λίγο, άλλοι κάτι παραπάνω, άλλοι καθόλου. Μισό λεπτό για να το κωδικοποιήσουμε. Κάναμε διαπραγματεύσεις, εργοδότες, εργαζόμενοι και καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι πήγαμε, το περάσαμε από τα συλλαγικά μας όργανα. Οι εργοδότες πήγαν και ήρθαν πίσω με ένα όχι. Αλλά δεν μας λένε, ελάτε να επαναδιαπραγματευτούμε το χ, ψ, ω, μέγα σημείο. Μας λένε τώρα, άκουσον, κοροϊδεύκουμε κιόλας. Ελάτε να διαπραγματευτούμε την ανανέωση της σύμβασης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τούτο το πράγμα. Δηλαδή, αυτή είναι η σύμβαση που λέμε και εμείς και εκείνοι ότι δεν εφαρμόζεται. Και μας λένε τώρα απλά για να κάνουμε άλλα 10 χρόνια, ελάτε ξανά να συζητούμε έναν έγγραφο, το οποίο είναι θεωρητικό στην ουσία, γιατί οι πλήστοι μηδενός εξαιρουμένου δεν το εφαρμόζουν κατά γράμμα, αλλά αρκετοί από τούτους δεν το εφαρμόζουν καθόλου. Τον έχει τεράστιες συνέπειες. Και πάνω στους εργαζόμενους, και πάνω στα κοινωνικά ταμεία του κράτους, να πω εγώ, και πάνω σε εμάς τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε. Συγγνώμη, ναι, σκεφτείτε ναι, ναι, ότι ένας για να είναι εργολάβος στην Κύπρο είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν μπορεί ο Κιμήτρης και ο Παπα-Νικολάου να είναι εργολάβοι. Πηγαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι, δηλαδή η πολιτεία, οι πολίτες, διούμε τους άδεια για να κάνουν τους εργολάβους και αυτοί λένε, εμείς να κάνουμε τους εργολάβους, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα φωνάζουν τον Κιμήτρη μέσα, εκμεταλλευόμενοι και τις καταστάσεις που επικρατούν επί του εδάφους, διότι επί του εδάφους. Ξέρετε τι που γίνεται με το εργατικό δυναμικό. Όποιος φτάσει μπαίνει στη βιομηχανία μας, από όποτε και αν προέρχεται, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα το φαινόμενο πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι έδωσαν ολόκληρη τη ζωή τους να είναι στην οικοδομική βιομηχανία, να χτίζουν για μας τους υπόλοιπους και αυτοί στο τέλος να μην έχουν ούτε σπίτι που λαλεί ο λόγος. Και ζητούν τα αυτονόητα. Στην επόμενο γύρο πρέπει να πούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ακούσουμε και τους ξενοδοχοπαλλήλους. Κύριε Μιλτιάδος, τι γίνεται αυτή την ώρα στη βιομηχανία. Περίπου τα ίδια. Τα αιτήματα των εργαζομένων. Συλλογικές συμβάσεις ακούμε. Ίσως ακόμα και περισσότερο. Να ξεκινήσουμε με το πρόσφατο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάει στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχείων. Όπου έχουμε μια τεράστια διαφορά. Οι υποεργολαβίες οι οποίες έχουν μπει στην οικοδομική βιομηχανία πριν αρκετά χρόνια προσπαθούν τώρα με το νέο νομοσχέδιο να εισάξουν τις υποεργολαβίες και στα ξενοδοχεία. Έχουμε κάνει μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών Εργασίας και Βουλή. Έχουμε δει σχεδόν όλα τα κόμματα. Ευελπιστούμε ότι τελικά δεν θα περάσει το νομοσχέδιο, τουλάχιστον ως έχει. Τούτο είναι το ένα. Το συζητήσαμε διεξοδικά την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Το άλλο το οποίο υπάρχει, που είναι συνεχόμενο εδώ και χρόνια, είναι η παραβίαση συλλογικής σύμβασης, η οποία αναφέρθηκε και προηγουμένως ο συνάδελφος. Ενώ υπογράφουν οι δύο πλευρές, φαίνεται ότι η συλλογική σύμβαση μόνο είναι για να δεσμεύει τους υπαλλήλους που είναι η αδύνατη πλευρά. Δυστυχώς οι ξενοδόχοι, πέραν του 50% του προσωπικού, τους υποχρεώνουν να υπογράφουν προσωπικά συμβόλαια τα οποία είναι υποδιέστερα της συλλογικής σύμβασης. Άρα, εκεί που έχουμε συλλογικές συμβάσεις, είτε εφαρμόζονται λοιπόν είτε δεν εφαρμόζονται καθόλου. Στο και ίδιο, εκεί και όπου δεν υπάρχουν. Στο ίδιο ξενοδοχείο μπορεί συζητάμε για έναν αριθμό, για ένα αριθμό παλιών υπαλλήλων να εφαρμόζεται τη συλλογική σύμβαση. Για τους υπόλοιπους οι οποίοι μπαίνουν στο επάγγελμα, που είναι νεαροί στο επάγγελμα, είναι με προσωπικά συμβόλαια. Θέλω εδώ όμως να επισημάνω το εξής. Το 2013, όταν ήταν στο αποκόρυφωμα η κρίση στην οικονομία, είχαμε κάνει μια ειδική συμφωνία, μια έκτακτη ειδική συμφωνία κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, όπου παραχωρήσαμε πέραν του 17% που την παλιά συλλογική σύμβαση που είχαμε, τα είχαμε παραχωρήσει πίσω. Με τη δέσμευση τότε και του Υπουργείου αλλά και των ξενοδόχων ότι τουλάχιστον αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει θα εφαρμόζουν. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται τίποτα. Και παρουσιάζεται το φαινόμενο σήμερα. Ένας υπάλληλος να παίρνει 800 αισίως, ευκήκαμε στα 800 το 2018, και να συμπεριλαμβάνει
Το δεύτερο νόφ το οποίο κερδίσαμε βάση νομοθεσίας, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν υπάρχουν μίνιμουμ μισθοί κατοχυρωμένοι. Ο 13ος, οι αργίες και ό,τι άλλο φανταστεί το οποίο είναι δικαιούτον ο υπάλληλος προηγουμένως, είτε Κυριακές είτε Σπλίτ. Το Υπουργείο τι σας λέει σε όλα αυτά, πού είναι σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι ο μανδύας προστασίας του εργαζομένου. Είναι παρόν το Υπουργείο Εργασίας. Φαίνεται στην ουσία να είναι ο μανδύας τώρα που καλύπτει του ξενοδόχου και ως εργοδότης. Δυστυχώς. Μα έτσι το λέτε εσείς που προέρχεστε από τη ΣΕΚ. Έτσι συμπεριφέρεται το Υπουργείο Εργασίας, κατά άποψή σας. Καταρχήν, εμείς λέμε ότι είχε υποχρέωση το Υπουργείο να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν σας βάζουμε τους εργαζομένους σε κόμματα, δεν είναι αυτό δυστυχώς, το θέμα, να δούμε τα κενά σήμερα. Δυστυχώς σήμερα το μόνο πράγμα το οποίο κάνει το Υπουργείο όταν και εφόσον κάνει σε εργατική διαφορά, αντί να έρθει να ασχοληθεί με τη συλλογική σύμβαση που στις παραπάνω φορές προσυπογράφει και το ίδιο το Υπουργείο, για να καταλήξουμε, ασχολείται μόνο με νομοθεσίες, οι οποίες νομοθεσίες γεννήκαν με κάποιες νομοθεσίες, αλλά έχουν τόσες μεγάλες πόρτες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Άρα, το οποίο μας δημιουργεί αφάνταστα. Τι κάνουμε τώρα. Η σύμβαση, η οποία, η συλλογική σύμβαση, η οποία έχουμε αυτή τη στιγμή έληξε 31/12/2018. Ήδη προχωρήσαμε σε γενικές συνελεύσεις. Αύριο έχουμε προγραμματισμένη συνεδρία τα Γενικά Συμβούλια, όπου θα καταλήξουμε τα τελικά αιτήματα τα οποία θα στείλουμε προς τους ξενοδόχους. Ευτυχώς φαίνεται ότι ο κόσμος άρχισε να βγαίνει που το λίθαργο ο οποίος υπήρχε τόσα, τον οποίο βάλαμε σε τόσα χρόνια. Έχει κρίση, ησυχάστε και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν, άρα, φαίνεται η κρίση ήταν μπορεί για τους άλλους για τα ξενοδοχεία. Μιλούμε ότι από το 2013 μέχρι σήμερα διπλασιάστηκε ο τουρισμός, διπλασιαστήκαν τα έσοδα. Οι ξενοδοχοπαλλήλοι από τα 1.200 που έπιανε μια καμαριέρα έπιανε στα 600, 700, 800. Για να το κωδικοποιήσουμε όμως κύριε Μητιάδος, να ξέρουμε τα επόμενα βήματα. Αύριο, γενικές συνελεύσεις, βάζουμε τώρα τα αιτήματα. Τα συμβούλια, ήδη οι γενικές συνελεύσεις εγινήκαν. Συνοψίσαμε τα αιτήματα, αύριο εγκρίνονται και στέλνονται στους ξενοδόχους. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως απάντησης και τα επόμενα μας βήματα. Βεβαίως. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια ίσως η πιο δύσκολη και επικίνδυνη χρονιά το 19. Διότι θεωρούμε αυτονόητο ότι εκείνα τα οποία παραχωρήσαμε για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία τότε το 2013 ήταν η μόνη βιομηχανία η οποία. Ως ένδειξη σεβασμού πρέπει να έχει και επιστροφή. Έβαλε, λένε. Και η συμφωνία έλεγε ότι έπρεπε να επαναφερθούν πίσω. Τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο, επίσημα το τμήμα στατιστικής της κυβέρνησης δημοσίευσε πριν έναν μήνα περίπου. Ο μύθος ο οποίος έλεγαν οι ξενοδόχοι και οι διάφοροι λειτουργοί ότι είναι υψηλό μισή, δυστυχώς αποδείχτηκε και επιβεβαιωθήκαμε ότι είναι η πιο χαμηλό μισή εργαζόμενη. Κύριε Παπα-Νικολάου, τι κάνουμε τώρα, ποια είναι τα δικά σας επόμενα βήματα. Εμείς ήδη έχουμε πραγματοποιήσει τις κοινές γενικές συνελεύσεις σε πλήρη ενότητα και οι τρεις συντεχνίες, και η ΠΕΟ, και η ΣΕΚ και η ΔΕΟΚ. Υπάρχει μία θαυμαστή ενότητα μεταξύ των εργαζομένων και των ηγεσιών των τριών συντεχνιών. Πολύ σύντομα, εντός των ημερών, προκυρήσονται τα πρώτα μέτρα. Αρχίζουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Εντός των ημερών, δεν συζητάμε κάτι. Προκυρήσονται. Ανακοινώνουμε μέτρα. Βεβαίως. Οι γενικές συνελεύσεις με μυστική ψηφοφορία, όλες οι γενικές συνελεύσεις, μέσα σε κλίμα έντονης απογοήτευσης και θυμού των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι είναι πολύ θυμωμένοι. Και όσο και αν προσπαθούν να διασπούν τους εργαζόμενους σε ομάδες, όχι τούτοι είναι οι κυβερνητικοί, τούτοι είναι οι δασκάλοι, τούτοι... Εργαζόμενος βλέπει το τέλος του μήνα και ξέρει... Όλοι στο ίδιο γκαζάνι βράζουμε και δυστυχώς καμιά φορά βάλουν μας και πέφτουμε στην παγίδα να τα έχουμε ημέν με τους δε. Ενώ με άλλους που πρέπει να τα έχουμε. Λοιπόν, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, τούτη συλλογική σύμβαση που είναι η πρώτη συλλογική σύμβαση των οικοδόμων, η πρώτη συλλογική σύμβαση στην Κύπρο έγινε το 1939 από τη συντεχνία μας. Και άνοιξε και ο δρόμος για να γίνονται συλλογικές συμβάσεις. Γιατί ήταν αδιανόητο για τους εργοδότες να υπογράφουν με τους εργαζόμενους συλλογικές συμβάσεις. Τώρα επιστρέφουμε πίσω. Τι γίνεται τώρα.
δεν θέλουν να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις και αν υπογράφουν, μας κοροϊδεύουν. Τι ζητούμε σαν εργαζόμενοι? Ζητούμε, κύριε, τούτα που υπογράφεις, τα μίνιμουμ να τα εφαρμόζεις. Σκέφτηκες, κύριε Κιμήτρη, εάν εσύ ένας εργοδοτούμενος, ελάλλος σου, εγώ που είμαι ο μάστρος σου, ξέρεις, κύριε Κιμήτρη, το ωράριο σου δεν θα είναι τώρα 38 ώρες, θα είναι 50 την εβδομάδα, χωρίς να παίρνεις καμία επιπλέον αποζημίωση. Δεν θα πιάνεις το μισό που συμφωνήσαμε 10%, θα πιάνεις τα 70. Δεν θα πιάνεις αργίες, δεν θα έχεις φιλοδόρημα, δεν θα έχεις ταμείο προνοίας. Πέντε βασικοί όροι μιας συλλογικής σύμβασης, πώς και άλλα άρθρα. Λοιπόν, εσύ σαν εργαζόμενος, μπορεί να σιώπα κιόλας, καταλαβαίνω το λόγο των συνθήκων, αλλά που μέσα σου τη νύχτα που ήταν να παίρνεις σπίτι, ήταν να σου πολύ θυμωμένος και πολύ αγανακτισμένος. Έτσι είμαστε εμείς, έτσι θα αντιδράσουμε και πολύ σύντομα θα δείτε. Δυστυχώς, ας κάποιοι ξεφύγουν από την απάθεια, γιατί είπε κάτι ο συναδερφός, δυστυχώς υπάρχει μια γενικότερη φιλοσοφία η οποία κατευθύνει τα πράγματα. Ας ευχηθούμε να μην οδηγηθούν τα πράγματα στη σύγκρουση, γιατί εμείς δεν θέλουμε σύγκρουση. Επόμενα βήματα αλλημενεργατών, βάρτε μας και μέσα στην τοποθέτηση σας το στοιχείο της διαιτησίας. Μια ειδήση που διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες. Διαιτησία, καταρχάς, για να ισχύσει πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. Δεν υπάρχει κάτι για συζήτηση. Δεν ισχύει διαιτησία. Άρα αυτό που διαβάσαμε ότι πήγε σε διαιτησία δεν πήγε. Και να επαράπεψε η υπουργό σε διαιτησία, δεν την νομιμοποιεί αυτό να το κάνει, διότι δεν υπήρχε από όλα τα μέρη. Πρέπει να υπάρχει για να καταλήξουμε σε διαιτησία. Μόνο η ΣΕΚ είπε εκεί ναι στη διαιτησία, ΠΕΟ, ΔΕΟ, κλαίνε. Ναι, μέχρι στιγμής αυτά γνωρίζονται. Συνεπώς είναι ως μη γενόμενη η διαιτησία. Μα ένα λεπτό, νομίζω, από ότι έχω κάποιες πληροφορίες προφορικές, μη επιβεβαιωμένες, αλλά από ό,τι άκουσα ούτε η ΣΕΚ. Και η ΣΕΚ λέει ότι είναι παράνομο να πάει χωρίς την έγκριση όλων των μέρων. Να δούμε τι κάνει τότε ο υπουργός. Πείτε μας και τα επόμενα βήματα των λιμενεργατών. Ήδη έκαναμε κάποια απεργιακά μέτρα. Θα συζητήσουμε τα επόμενα και θα τα ανακοινώσουμε τις προσεχείς ημέρες. Άρα και εδώ έρχονται μέτρα. Αν δεν αλλάξει κάτι. Διότι δεν υπάρχει κάτι. Αφού δεν έγινε από την τελευταία 24ωρη απεργία που κάναμε, δεν έγινε κάποια. Άμεσα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, θα σας ενημερώσουμε σύντομα. Εγώ κρατάω αυτό που μας είπε ο κύριος Μιλτιάδους. Θα είναι η πιο δύσκολη χρονιά εργασιακά. Και επικίνδυνη. Και επικίνδυνη. Ο φίλος μας, ο Μιχάλης Παπα-Νικολάου, έρχονται μέτρα, δεν θα μας κοροϊδεύουν άλλο. Και από εδώ το ίδιο, κάνουμε μέτρα, αλλά δεν μας ακούει κανείς. Κύριε Κιμήτρη, μισή κουβέντα. Ναι. Ο αγώνας των οικοδόμων, επειδή ο κλάδος μας τη χάνει και ιστορικά να είναι δρόμους για πολλά ζητήματα. Ο αγώνας των οικοδόμων, εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι αγώνας που αφορά μόνο τους εργαζόμενους της οικοδομικής. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, αφορά ιδιαίτερα τους νέους μας, των 600 ευρώ, κύριε Κιμήτρη, τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, όλους μας, οι οποίοι είτε τους κάνουν κάποια σχέδια για να μπουν σε μια διαδικασία για να μην τους αφήνουν σπίτι να παθαίνουν ψυχολογικά, άκουσο, και πηγαίνουν σε έναν εργοδότη. Και διά του εργοδότης 650 ευρώ που τα πιάνει από εμάς, τους υπόλοιπους. Και δεν δίνει κάτι περιπλέον. Άρα προχωρούμε, αφορά όλους τους εργαζόμενους και πιστεύω επειδή έχουμε το δίκαιο, αυτός ο αγώνας θα έχει τεράστια επιτυχία. Έδειξαν τον δρόμο και εκπαιδευτικοί το καλοκαίρι. Θα πούμε στη συνέχεια την πορεία. Βεβαίως και τον έδειξαν τον δρόμο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Μας βοηθήσατε να κάνουμε αυτό. Να είσαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε ξεχωριστά τον καθένα σας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Λοιπόν,